2,1. Εδώ είναι μια εξήγηση. Διεκδικούμε, και διεκδικούμε μέρος ή όλο το ποσό αυτό να αποτελέσει αντικείμενο συνομιλιών, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν την Ελλάδα ως το κέντρο σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή και μπορεί να κρίνει εάν αυτό θα είναι μια αμερικανική βοήθεια προς την πατρίδα μας. Βέβαια το έγγραφο αναφέρει ότι οι επαφές μετά τη συμφωνία θα γίνονται με τη Lockheed, η οποία είναι μια ιδιωτική πολεμική αεροπορία. Είναι η εταιρεία που κατασκευάζεται F-16. Που κατασκευάζεται F-16. Με ποιο θα γίνει, βεβαίως μια ιδιωτική. Ναι, αλλά θέλω να σας πω δηλαδή ότι ακούστε, επειδή λέγονται για αντισταθμιστικά διάφορα. Τα αντισταθμιστικά έχουν απαγορευτεί. Έχουν απαγορευτεί. Με νόμο. Ακούστε. Τα αντισταθμιστικά ωφελήματα που αναφέρονται, διότι αυτή η σύμβαση είναι παλιά, δεν είναι καινούρια, αναφέρεται στις εργασίες που θα γίνουν από την ελληνική αμυντική βιομηχανία, τη δημόσια δηλαδή την ΕΑΒ, ή ιδιωτικές άλλες εταιρείες, τις οποίες βεβαίως και θέλουν να συμμετέχουν. Αλλά αυτά τα αντισταθμιστικά ωφελήματα δεν θα είναι όπως παλιά διάφορες συμβάσεις που υποκρύπτουν μίζες, θα είναι οι εργασίες που θα γίνουν σε ελληνική, στην ελληνική αμυντική βιομηχανία για τη συγκεκριμένη συμφωνία. Μακάρι να είναι έτσι. Κύριε Πρόεδρε, δώσατε εξηγήσεις και νομίζω ότι γίνατε σαφείς και ίσως με τις εξηγήσεις σας αυτές προκαλέσετε ερωτήματα ή δώσετε οριστική απάντηση. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και θα γυρίσουμε. Δεν έχουμε να προκαλέσουμε ερωτήματα. Εγώ θέλω να σας ζητήσω, κύριε Παπαδάκη, και να ζητήσω από όλους και από την αντιπολίτευση να σεβαστούν ότι αυτή η διαπραγμάτευση αφορά την πατρίδα μας. Να καταλάβουν ότι αυτήν έχουν ψηφίσει στις 20 Σεπτεμβρίου και να καταλάβουν ότι πια η λογική των μεσαζόντων, των ενδιάμεσων και των μιζών έχει τελειώσει. Μακάρι τους πλησιάζουν λοιπόν διάφοροι πατεράκηδες, είτε τους πολιτικούς, είτε τους δημοσιογράφους, διάφοροι ενδιάμεσοι οπλικών συστημάτων που πάνε στα γενέθλια εκδοτών και χειροκροτούν από κάτω για να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Εγώ θα σας πω όμως ότι αυτό δυστυχώς το πράξανε, διότι δεν θέλανε την επιτυχία του ταξιδιού του Αλέξη Τσίπρα ως Πρωθυπουργού της Ελλάδος στις Ηνωμένες Πολιτείες να την αναδείξουνε. Τη συνάντηση με την κυρία Λαγκάρντ, η οποία είπε ότι τελείωσε το πρόγραμμα της Ελλάδος. Ότι τελειώνει η αξιολόγηση άμεσα και ότι η Ελλάδα βγαίνει από το μαλάκι. Έβαλε όμως ότι το 3,5 δεν μπορεί να επιτευχθεί το πλεόνασμα και με το 2,2 εγώ είμαι ικανοποιημένη και δεν θέλω πρόσθετα μέτρα. Ενώ αυτό που έχουμε ψηφίσει εμείς είναι 3,5 και στην περίπτωση που δεν το πιάσουμε. Ακούσατε αυτό να το λέει η κυρία Λαγκάρντ. Για το 2,2. Ναι. Όχι για το 3,5. Όχι, για το 2,2. Το 3,5 το έχουμε ψηφίσει. Το 3,5 που σας λέω. Το 3,5 που σας λέω είναι ψηφισμένο στο νόμο. Το 2,2 είναι το όριο της κυρίας Λαγκάρντ και του Δουνουτού. Σε αυτό αναφέρθηκε. Το 3,5 δεν το είπε πουθενά η κυρία Λαγκάρντ. Το 3,5 το είδα εγώ στο νόμο του κράτους που λέει ότι αν δεν το πιάσουμε θα είμαστε υποχρεωμένοι να ξανασυζητήσουμε. Και να φέρουμε μέτρα. Δεν υπάρχουν νέα μέτρα. Ξεκαθάριζε, δεν υπάρχουν νέα μέτρα. Το Δουνουτού ξεκαθάριζε ότι δεν υπάρχουν νέα μέτρα. Παρέπεψε. Τι να κάνουμε. Στεναχωρώ τώρα ορισμένους οι οποίοι έχουν στηρίξει την επαγγελματική τους καριέρα στο να βγαίνουν στα παράθυρα και να λέγανε νέα μέτρα. Δεν υπάρχουν νέα μέτρα. Τι να κάνουμε. Μακριά από εμάς αυτοί, εμείς φωνάζουμε. Να μακάρι να μην υπάρχουν. Αλλά σας λέω παρέπεψε. Το ξεκαθάρισε η κυρία Λαγκάρντ, το είπε το Δουνουτού. Ναι, αλλά τι λένε οι άλλοι τώρα. Τι λένε οι δανειστές. Οι δανειστές. Ποιοι άλλοι δανειστές. Οι δανειστές, οι Ευρωπαίοι. Έχετε ακούσει τους δανειστές τους Ευρωπαίους να λένε για νέα μέτρα. Όχι. Έχω δει τον νόμο που λέει. Με συγχωρείτε. Δεν έχετε ακούσει τους Ευρωπαίους. Δεν ακούμε τον Δουνουτού. Ποιον ακούμε τώρα, τον Μάγο. Όχι, όχι. Τον Εξωγήινο, τον Μητσοτάκη. Ποιον ακούμε. Όχι, αφήστε το μακριά από μένα και ο Αλέξης και ο Κυριάκος και όλοι. Εγώ δημοσιογράφος. Μιλάω για τους ψηφισμένους νόμους. Ποιος λέει για νέα μέτρα. Όχι, λέει ότι θα πρέπει να πιάσουμε πλεόνασμα 3,5. Ποιος. Ο νόμος, ο 44. Βρες το Βρεντινάκο μου, κλειστό. Δεν ξέρω, αγαπημένο είναι ο Γιώργο. Το νόμο ήταν 44-77 είναι ο νόμος. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν νέα μέτρα. Το 44-77 είναι. Διάβασε το σημείο. Είναι το άρθρο 15, παράγραφος 2. Με συγχωρείτε, ακούστε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μιλάει για νέα μέτρα. Όχι. Όχι. Τελείωσε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάει για νέα μέτρα.
Όχι, λέμε. Ποιος η Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτεί να πιάσουμε, να πιάσουμε το στόχο του 3,5. Αυτό είναι το πρόβλημα. Όπου το Δουνουτού λέει ότι είναι ανέφικτος. Και σας λέω, 2, εάν εμείς έχουμε ψηφίσει επειδή, ότι. Λοιπόν όμως, επειδή θα πρέπει να δούμε λίγο τα πρωτοσέλιδα, όταν έφυγε ο Πρωθυπουργός από εδώ. Το πρωτοσέλιδο ήταν 9 μέτρα ζητάει του Δουνουτού. Δεν μιλά, δεν πάει λοιπόν στην κυρία Λαγκάρτ ο Πρωθυπουργός και τρώνε την πρώτη χλαπάτσα, επιτρέψτε μου να σας πω. Εδώ εμείς δεν είπαμε ποτέ κάτι τέτοιο. Μετά βρήκανε τη σούδα και την επέκταση. Τρώνε τη δεύτερη. Εμείς βγαίνουν, είπαμε... για τα F-16, βγαίνουν για τα F-16 και ενώ τα έχουν ψηφίσει οι ίδιοι, τρώνε και την τρίτη χλαπάτσα στα πρωτοσέλιδα των νέων κτλ. Λοιπόν, το... αφήστε τα παπαγαλάκια να λένε και ας δούμε τι συμβαίνει στην πατρίδα μας. Αυτό που συμβαίνει είναι το Δουνουτού δεν ζητάει νέα μέτρα. Το πρόγραμμα κλείνει, από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ζητούνται νέα μέτρα και η Ελλάδα βγαίνει από τα μνημόνια. Αυτή ζητάει, είναι η αλήθεια. Ζητάει να πειθαρχήσουμε στα μέτρα που έχουμε ψηφίσει. Ωραία, δεν πειθαρχούμε. Και λέει το Δουνουτού ότι δεν μπορείς να πιάσεις 3,5. 4,77 νόμος. Αυτό σας άρθρο λέω. 15 παράγραφος. Εκείνο 2. Είναι λέει εμένα, ότι αν είναι. Δεν πειράζει. Παράγραφος 2 μου θυμίζετε το Ζαπέτα το τραγούδι τώρα. Ναι, για πείτε το. Εσείς το έχετε υπογράψει. Ναι. Το έχετε ψηφίσει. Όλοι που λέτε. Λοιπόν, ακούστε. Το Δουνουτού αναφέρει πουθενά για νέα μέτρα. Όχι, σα το αυτό είναι αυτό. Το πρωτοσέλιδο των νέων πριν φύγει ο Πρωθυπουργό. Με τα νέα να τα πάρετε. Εμεί δεν είπαμε κάτι τέτοιο. Εγώ προσωπικά ωραία. Είπα. Πού αναφέρω τα νέα μέτρα. Δεν μίλησα για νέα μέτρα. Σα είπα. Α, μπράβο. Ότι η Λαγκάρτ λέει δεν θέλω νέα μέτρα και είμαι ικανοποιημένη αν πιάσετε πλεόνασμα 2,2%. Και σα λέω ότι εμεί αυτό που έχουμε ψηφίσει είναι με τον νόμο. 3,5%. 44,77. 44,77 είναι 3,5%. Τι θα γίνει η λοιπόν. Η διαφορά είναι 2,3 δις. Αν υπάρχει αυτή η διαφορά, πώς θα καλυφθεί. Αφήστε, ακούστε κάτι. Αφήστε να δείτε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Μακάρι. Μακάρι. Το φετινό και το του χρόνου. Μακάρι. Αφήστε να δούμε. Εγώ θα σας πω κάτι. Οι επενδύσεις οι οποίες έρχονται και αυτές οι οποίες έχουν ήδη έλθει. Μιλάμε για επενδύσεις, η εθνική ασφαλιστική που αγοράστηκε από ομογενείς που συναντήσαμε στο Σικάγο, είναι η αρχή επενδύσεων στην πατρίδα μας. Φεύγουν το ελληνικό τελειώνει. Φεύγουν και κάποιες. Η Πίτσος έφυγε και έμειναν 250 οικογένειες στον δρόμο. Πάει στην Τουρκία. Η Πίτσος. Δηλαδή πρέπει να το δούμε και αυτό. Μακάρι να έρθουν επενδύσεις. Φταίει η κυβέρνηση που έφυγε η Πίτσος. Ας έρθουν οι επενδύσεις οι οποίες αυτή τη στιγμή έχουν συζητηθεί να έρθουν. Όταν το να σας λέει ο πρόεδρος των ΗΠΑ στον πρωθυπουργό τον Έλληνα ότι πετύχαμε νέο ρεκόρ στο χρηματιστήριο και εύχομαι να έρθει γρήγορα και σε εσάς και είμαι σίγουρος ότι θα πάει καλά η ελληνική οικονομία. Όταν βγαίνει ο ίδιος ο πλανητάρχης και μιλάει για ένα θετικό μέλλον για την πατρίδα μας, το να γκρινιάζουμε εμείς μόνο και να κάνουμε. Δεν γκρινιάζουμε. Και να κάνουμε μνημόσυνα. Δεν γκρινιάζουμε. Δεν νομίζω ότι αξίζει σε κανέναν. Δεν γκρινιάζουμε ούτε κάνουμε μνημόσυνα και μακριά από εμάς. Ειδήσεις οι οποίες. Μακάρι να μην έτσι, χρειαστούν, όχι μακάρι μέτρα, να μην χρειαστούν. Και από την ύφεση. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή. Και θα έρθουμε λιγάκι να δούμε και τα οικογενειακά. Γιατί είσαστε μια οικογένεια με το ΣΥΡΙΖΑ, όπου υπάρχουν όμως προβλήματα. Ξέρετε, όταν ένα ζευγάρι παντρεμένο αρχίζει και κοιμούνται σε διαφορετικά κρεβάτια και έχουν και παιδιά, αυτό είναι πρόβλημα. Περνάει στα παιδιά. Λέει, γιατί η μαμά και ο μπαμπάς δεν κοιμούνται μαζί. Γιατί εμείς κοιμηθήκαμε όταν μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνο συμβίωσης κάναμε. Αναφέραμε ότι θα είμαστε το αναγκαίο καλό. Σύμφωνο συμβίωσης. Εμείς κατά τη συνείδησή μας και κατά το Σύνταγμα. Ναι, αλλά συγκυβερνάτε 2,5 χρόνια, αυτό εννοεί. Και θα συγκυβερνούμε και άλλα χρόνια πολλά. Ναι, αλλά δεν μπορείτε να είσαστε μαζί σε ό,τι αφορά τα μέτρα και στα υπόλοιπα. Και όταν έχουμε, ας πούμε, το νομοσχέδιο για την αλλαγή ταυτότητας, να θυμόσαστε τη δική σας ιδεολογική ταυτότητα και να λέτε μακριά. Την παραβιάσαμε ποτέ, κύριε Παπαδάκη? Όχι, αλλά όμως. Εμείς εκεί που διαφωνούσαμε, ψηφίσαμε αντίθετα. Ναι, η αν νέα βλέπατε. Δημοκρατία, η Νέα Δημοκρατία που έκανε τον Παλικαρά και πήγαινε στις εκκλησίες και έλεγε ότι θα τα μπλοκάρει, έστειλε τον κύριο Σαμαρά διακοπές στην Καλαμάτα για να περάσει το νομοσχέδιο. Και εσείς είσαστε στη Βραζιλία, είπαν όμως. Εγώ ψήφισα όμως. Ναι, ψηφίσατε γιατί είσαστε. Εγώ ψήφισα και ψήφισα όχι. Ναι. Ναι. Για το άρθρο 3. Εάν δεν ψήφισε η Δημοκρατική Συμπαράταξη, τι θα κάνατε? Θα κάνατε την ανάγκη υποχρέωση να ψηφίσατε ναι. Λάθος κάνετε, κύριε Παδάκη. Για να δω τι θα κάνετε τώρα με την ευθανασία. Για να δω τι θα κάνετε με την ευθανασία. Για να δω τι θα κάνετε με την κάψη νεκρών. Γιατί και αυτά είναι. Μπροστά μας είναι, κύριε Παδάκη, και να ξέρετε κάτι. Όλα αυτά τα θέματα τα αντιμετωπίζουμε.
με διάλογο και βεβαίως με μια πρόθεση θετική. Εσείς απόλυτος. Εκεί που υπάρχουν διαφωνίες, ιδιαίτερα στα θέματα που αφορούν τη θρησκεία, διαφωνούμε και ψηφίζουμε αντίθετα. Όμως κοιτάξτε, οι ανεξάρτητοι Έλληνες όμως είμαστε ένα κίνημα πολιτών, το οποίο ψηφίζει κατά συνείδηση και σε επίπεδο βουλευτών. Άλλοι βουλευτές ψηφίζουν θετικά, άλλοι αρνητικά. Εσείς απόλυτος όμως, σε συνάντηση, έτσι. Παρουσία του Αρχιεπισκόπου. Και βεβαίως δεν είμαστε οπισθοδρομικοί. Παρουσία του Αρχιεπισκόπου είχατε πει ότι αν μου ζητήσεις να, ακόμα γιατί και να ρίξω την κυβέρνηση. Γιατί ζήτησε ο Αρχιεπίσκοπος. Αν σας το ζητήσει, θα το κάνετε. Ακούστε κάτι. Εάν υπάρχει θέμα που θίγεται η Ορθοδοξία και η Εκκλησία θέσει θέμα πλέον ύπαρξης της κυβέρνησης λόγω του ότι πια παραβιάζεται η Ορθόδοξη Αρχή, αλλάζουν τα πράγματα. Εδώ η Εκκλησία... Τότε θα τη ρίξετε δηλαδή. Η Εκκλησία είναι πολύ πιο μπροστά από αυτά. Η κυβέρνηση... Δηλαδή επαναλαμβάνετε ότι αν... Επαναλαμβάνετε τη δηλώση σας. Ότι αν η Εκκλησία σας ζητήσει ότι κοίταξε να πάνω μου, ρίξ τους. Γιατί αυτοί παίρνουν τώρα νομοσχέδιο... Η Εκκλησία καταρχήν της Ελλάδος δεν ασκεί πολιτική. Έτσι. Η Εκκλησία θέτει ορισμένα θέματα και θέτει και τις κόκκινες γραμμές. Εσείς το είχατε ορίσει. Το είπε, παιδιά, εμείς δεν το είπε. Εσείς δεν πάρα καταρχήν, εμείς δεν είμαστε Μητροπολίτες. Εμείς ακούμε με προσοχή την Εκκλησία. Σας είπα τι είμαστε είπατε κοντά στον στην Εκκλησία. Είμαστε κοντά στην Εκκλησία. Εκεί που θεωρούμε ότι τα πράγματα είναι στα άκρα, προσπαθούμε να βρούμε μια ενδιάμεση λύση και τη βρίσκουμε συνήθως. Και εκεί που διαφωνούμε, δεν ψηφίζουμε. Μάλιστα. Θα κάνω μια μικρή. Θα κάνω αυτό. Είναι και η έννοια της δημοκρατίας και της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Άρα δεν θα ψηφίσετε για την κάψη νεκρών, δεν θα ψηφίσετε για την. Καλά, αφήστε να έρθουν τα πράγματα. Ευθανασίας. Έρχονται. Αφήστε να έρθουν. Αφήστε να έρθουν τα νομοσχέδια. Παραδείγματος χάρη, ακούω τώρα για την φαρμακευτική κάναβη. Δεν είπαμε ότι θα βάλουμε φούντες στα σπίτια μας. Αλλά η φαρμακευτική κάναβη. Όχι, κάποιοι που έχουν πει. Ο κ. Σιρώνης, ο οποίος είναι και αυτός. Είναι υπουργός. Είναι στην ίδια κυβέρνηση που είσαστε εσείς. Και μίλησε ότι θα έρθει νομοσχέδιο για ψυχαγωγική κάναβη. Γιατί ο χρήστης δεν είναι σωστό να πηγαίνει στο βαποράκι. Καλά, μπορεί να έρθει για νομοσχέδιο να ανάψουμε φούντες σε όλα τα σπίτια. Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Εκεί θα ψηφίσουμε ή θα ψηφίσουμε. Πρέπει να πάμε. Το να μιλάμε για. Έχουμε και την πυροσβεστική μαζί. Να μιλάμε για φαρμακευτική κάναβη ή για βιομηχανική κάναβη. Για αυτή που κάνουμε λούκα και. Είναι άλλα πράγματα εντελώς. Είναι εντελώς. Κύριε Πρόεδρε, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή. Επιστρέφουμε και ολοκληρώνουμε την κουβέντα μαζί σας. Για, καλά. Και για τη μεγάλη κόντρα που έχετε με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έτσι, να μιλήσουμε και γι' αυτό, μια και σας έχουμε εδώ. Αυτοί έχουν κόντρα με τον εαυτό τους, όχι με εμένα. Τώρα θα έχει αρχίσει ο Άδωνης στα Twitter. Λοιπόν, ένας από εσάς σε μία ώρα από τώρα θα κερδίσει 5.000 ευρώ μετρητά. Συνεχίζετε να τα διεκδικείτε στο τέλος. Έχω μπει 5.000 γίνονται δικά σας, καλώντας το 14.